φωνάζουν οι Σκοπιανοί χρόνια και χρόνια, το φωνάζουμε και εμείς. Η Φλόρινα μας είναι ευαίσθητος περιοχή και δεν επιτρέπεται ότι αυτά σενάρια να παίζονται. Το συνοπτικό σας λέγω ότι είναι η γελιογραφία. Ας έκανα αν ήθελε ο κύριος δεν τον, μπορεί να είναι καλλιτέχνης, διεθνούς κύρους. Εγώ όμως λέγω το εξής, αν ήθελε να γίνει το πατριωτικό συνέστημα της περιοχής μας, ας έβγανε ένα σενάριο, ο Πόλος ο Μελάς. Ο Πόλος ο Μελάς να έβγανε. Και τότε θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι δεν παρακολουθούσαμε μια στιάπτης πατριωτικής πνοής σενάριο. Αλλά είναι συντόμως να λέγω, είναι γεωγραφία πρώτα της αστυνομίας μας, η οποία αστυνομία σήμερα δεν είναι αστυνομία της δικτατορίας, δεν είναι αστυνομία του Εμβερχόντζα, δεν είναι αστυνομία της Ρουμανίας, είναι αστυνομία της Ελλάδος, της δημοκρατικής μας πατρίδας. Είναι φρεκτά. Λοιπόν, είναι γεωγραφία του στρατού μας, των στρατιωτών μας, τα οποία βρίσκονται στο σύνορο και φυλάγουν τα σταρμοπύλα της νεωτέρας Ελλάδος. Και αυτοί οι στρατιώτες μας παρουσιάζονται ότι λοχίζουν τον αέρα, δεν έχουν καμιά δουλειά απολύτως, αλλά λοχίζουν τον αέρα. Δηλαδή ρίψτε τα όπλα, πουρκουά των Γάλλων και το ΙΚΑΔΕ της Μικράς Ασίας, το οποίο διέλυσε τη στρατιά μας κατά τη στιγμή ο πλαστήριας με το σύνταγμά του από τους βράχους του Καλεγρότο. Έβλεπε την Άγκυρα και το Σολίου θα πραγματοποιούν το. Έναν άξιο δημοσιογράφος δημοσίευσε και μίλησε στο μέτωπο εφημερίδα ΙΚΑΔΕ στα σπίτια σας. Και αυτός υπήρξε ένας από τον κύριο τελεστής. Λοιπόν, είναι γεωγραφία ανωτέρω αξιωματικού του στρατεύματός μας, που θα έπρεπε εδώ να είναι ο σωματάρχης και έπρεπε εδώ να είναι και ο αμέραρχος και οι ανώτεροι αξιωματικοί να παρακολουθήσουν τη διαλόγια αυτή τη συνεδρία τη συζήτηση του λαού μας. Γελιοποιείται λοιπόν ένας ανώτερος αξιωματικός του Εύρου ως ένα γελίο υποκείμενο το οποίο ακόμα συνεργάζεται και με τα ναρκωτικά. Γελιοποίηση του στρατεύματος. Είναι γελιοποίηση ακόμα του ιερέως. Παρουσιάζει ένα εξάλλου καταστάσει. Να τρέχει την γιοδός υποδειρά του και να κάνει αντορθόδοξο. Είναι γελιοποίηση της χριστιανικής μας οικογενείας. Διότι δεν έμεινε μόνο ο χειρόν μας είναι η οικογένεια. Και η οικογένεια ελληνική έχει μια ιστορία ένδοξων. Γελιοποιεί την οικογένεια, γελιοποιεί τον γάμο, γελιοποιεί κανσκινάς. Λοιπόν, γελιοποιεί τα πάντα. Και προσιάζει ένα κορίτσι αγνό, το οποίο δημοσία, παρουσία, γυμνών, κατάγυμνων, το εκπορνεύεται μέσα στα σινά τα οποία παρουσιάζει. Λοιπόν, είναι γελιοποίηση ακόμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εάν τούτο με πονηρών σκοπών, εάν έχει κανένα τέκνο η Ελλάς, η Μακεδονία μας να καυχάται, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, τον γελιοποιεί τον Μεγάλο Αλέξανδρο, το πρόσωπο ενός πρωταγωνιστού του Αλεξάνδρου, που νομίζω επίτης τον ομέζει Αλέξανδρο, για να τον γελιοποιήσει αυτόν, τον αγνών πολεμιστή, τον πρόδρομο του χριστιανισμού, το μεγαλύτερο πνεύμα της ανθρωπότητος, τον γελιοποιεί αυτόν, τον παρουσιάζει ως πόρνον, ως ασελγήν, ως ανήθικον, ως φαύλον και ανάξιον προσώπου. Τα πάντα γελιοποιεί με τέχνη. Τιμώ όλα τα πρόσωπα, τα πολιτικά πρόσωπα της πατρίδος. Δεν ανήκω σε κόμματα, το απέδειξε 23 χρόνια. Αν ανήκω στο Χριστό, στην Ελλάδα μας και στο Χριστό. Αυτά είναι τα ιδανικά με τα οποία εκπέδων ανεστράφει και ζήσε. Λοιπόν, ναι, μάλιστα, αυτό δεν ανήκω. Τιμώ λοιπόν τα πρόσωπα τα πολιτικά. Τιμώ τον πρόεδρο της δημοκρατίας μας. Τιμώ τον πρόεδρο της κυβερνήσεώς μας. Τιμώ τον πρόεδρο της αντιπολιτεύσεώς μας. Τιμώ και τον πρόεδρο του συνασπισμού και όλα τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία εκλέγει ο λαός για τις ψήφους του. Τους τιμώ. Τα λέγω αυτά να προλάβω μια παρεξήγηση. Εάν υποθέσουμε, κύριε Θεασάρχα, και αν υποθέσουμε, κύριε Τζανετάκη, δεν ξέρω ποιο Θεό πιστεύεις, κύριε Τζανετάκη. Λένε ότι πιστεύεις στον Βορού και στους Βούδας και στους Βαστά. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω το πιστεύω σου. Αλλά σε ρωτώ, εάν παρουσιάζεται μια ταινία και διακομουδούσε τον Καραμαλή και τον παρουσίαζε ως τέτοιο, ερωτώ, θα ειδύνεται να προβληθεί μια τεάφη ταινία. Ασφαλώς όχι. Πάσο ο οποίος υβρίζουν υψηλών πολιτικών πρόσωπων τιμωρείται με 2 χρόνια φυλάκισης. Α, βέβαια, μεγάλος είναι ο ένας, μεγάλος είναι ο άλλος και μικρά είναι Ελλάς. Με 100 χρόνια, ποιος θα θυμείται, ποιος ήταν πρόεδρος δημοκρατίας, ποιος θα θυμείται, ήταν πρόεδρος κυβερνήσεως, θα σβήσουνε όπως σβήνουν οι πηγαλαμπίδες.
αλλά μέσα στην ιστορία των αιώνων θα μείνει και με 100 χρόνια και με 200 χρόνια και με 300 χρόνια και με τα 1000 χρόνια θα μείνει το ιστορικό έθνος που λέγεται ΡΑΣ. Ριζικώς διαφωνώ ότι λένε, ακούστε από επίσημο βήμα, ότι η πατρίδα μας είναι η Ευρώπη. Όχι, δεν είναι Ευρώπη, δεν είναι ΟΚ. Πατρίδα μας είναι η Ελλάς. Πατρίς πατρίδων, πατρίς πατρίδων, πατρίς πατρίδων. Το καιρό που η πατρίς μας, η μυστολογική πατρίς μας, έφτιαζε Παρθενώνας και Αγιασοφιάς, αυτοί τρώγανε μερανίδια στα άγρια δάση. Και αν έρθει μια ημέρα και ας έρθει μια ημέρα που θα καταργηθούν τα σύνορα, η Ελλάς θα είναι το τελευταίο έθνος το οποίο θα κατεβάσει τα σύνορα. Δεν θα είμαστε ηλίθιοι των ηλίθιων να κατεβάσουμε τα σύνορα και να αρχίσει το πείραμα από εδώ, από την Ελλάδα. Και η ΟΚ εχθρικώς διάγεται προς την Ελλάδα όπως απέδειξε. Λοιπόν, διαφωνούμε ριζικώς. Και δεν ήταν ανάγκη, αγαπητοί μου, να χάσω. Και δεν ήταν ανάγκη να κάνουμε συλλαγητήριο. Αν υπήρχε δικαιοσύνη, έπρεπε να εισαγγελέψει το παιδί. Αυτεπαγγέλτος έπρεπε να εισαγγελέψει. Καταγγέλω! Καταγγέλω επισήμως! Με όλες τις συνεπίες, αυτεπαγγέλτος εισαγγελέψει το παιδί. Και να το συλλάβει από το οδείο και να το πει γιατί προβάλλει στιγμή των έργων. Υπήρχαν διατάξεις του νόμου που προβλέπανε τη διακοπή ενός στιγμού του έργου. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως δεν συνέβη τούτο όπως το περιμέναμε. Θα μας πούνε τώρα, άκου ο σοβινιστής, άκου ο μεσαίωνας, άκου ο τρομοκράτης, άκου, ας πούνε πολλά τι αυτά πράγματα. Εμείς έχουμε δημοκρατία, θα πούνε, ναι δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία έχει όρια και τα όρια της δημοκρατίας τα ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδος το οποίο ισχύει. Και το Σύνταγμα της Ελλάδος θεωρεί υψίστας ενίας, υψηλά ιδανικά, τρία άστρα. Το ένα είναι η οικογένεια, το δεύτερο είναι η πατρίς και το τρίτο είναι η ορθοδοξία μας, η πίστη μας. Αυτά τα τρία άστρα θα παραμείνουν πάντοτε να λάμπουν. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Πατρίδα, θρησκεία, λοιπόν, οικογένεια. Λένε πριν δημοκρατία, δημοψήφισμα. Εάν λοιπόν το σύστημα ήταν δημοκρατική, η πατρίδα μας κατά βάθος έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα στη πρόνοια μας, στην Πτολεμαϊδα, στο Αμύνδιο. Και αν έκανα δημοψήφισμα, είμαι βέβαιος ότι 50, 60, 70, 80, 90, 95, 99% θα ήταν με την Ελλάδα. Λοιπόν, ναι, δημοψήφισμα. Πρέπει να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Και δεν έπρεπε στο ΕΟΚ. Η Σουηδία δεν εδέχτη με δημοψήφισμα. Δεν εδέχτη να υπάγει στο ΕΟΚ. Έπρεπε να ερωτηθεί ο λαός μας με τα πλήν και τα συν. Και όχι από τόμους. Ένας άνθρωπος, δεν λέγω το όνομά του. Όχι, δεν θέλω να αναμοχλεύσω. Ένας άνθρωπος έδωσε την γροθιά και είπε: από αύριο, από σήμερα θα είμαστε Ευρωπαίοι και όχι Έλληνες. Όχι κύριε! Όχι κύριε! Ούτε δεν στρατεύτης ποτέ υπό της πατρίδος. Μάλιστα, είναι τα Ελλάς εδώ. Συνεπώς τι υπολείπεται, εφόσον αδρανεί η αστυνομία, εφόσον αδρανεί δεμένα με τα χέρια της αστυνομίας, εφόσον αδρανούν τα ΜΑΤ, εφόσον αδρανεί ο στρατός, εφόσον αδρανεί η δικαιοσύνη, τι προβλέπει το Σύνταγμα, κύριε Γιάννη, κύριε Γιάννη, ο οποίος μας εθυμήθηκες εις το κηρύγμά σου εδώ εις το συγκέντρωση, σας απαντώ λοιπόν, το Σύνταγμα της Ελλάδος προβλέπει. Εάν δεν ποτέ έρθουν χρόνια αδιαφορίας και νεκρωθούν τα πατριωτικά και πατριωτικά αισθήματα των Ελλήνων, τότε φρουρός της Ελλάδος δεν είναι πλέον ο στρατός. Φρουρός της Ελλάδος δεν είναι τα ΜΑΤ. Φρουρός της Ελλάδος δεν είναι ο εισαγγελέας. Φρουρός της Ελλάδος δεν είναι το τατήτα. Φρουρός της Ελλάδος είναι ο ίδιος ο λαός. Και εσείς είσαι ο φρουρός της Ελλάδος. Κύριε Λιάννη, άνοιξε τα μάτια σου και διάβασε το αυτοτελεύθερο στον άρθρο που εψήφισε ο πλαστήρας, ο ήρωας των ηρώων της νεότερας Ελλάδος. Και είπε εν περιπτώσει αδρανίας και νεκρώσεως των αισθημάτων, φρουρός της Ελλάδος επιτρέπει και μέχρι επαναστάσεως. Σύμφωνα επικαλούμε λοιπόν το άρθρο του Συντάγματος του Ελληνικού του Ισχύοντος, δυνάμεται να παρθούμε στο λαόν και να διαμαρτυρηθούμε εντόνως και να ζητήσουμε την κάθαρση του άφους, του βδελίγματος σε ρημόσεως. Τι έπρεπε να γίνει, σας ομιλώ με όλη την ειλικρινιά μου, με όλο το θάρρος το οποίο με διακρίνει, με όλους τους αγώνας που σε έχω δώσει τη φυλή μου μέσα υπό τα δύσκολες περιστάσεις. Το μπορούσαμε, αγαπητοί μου, ο λαός εδώ είναι έτοιμος. Υπάρχουν νέοι, υπάρχουν άνιδες, υπάρχει κόσμος, υπάρχουν ιερείς φλογεροί, πατριώτες φλογεροί. Ιερείς μας είναι ακρίτε, δεν είναι ιερείς καλοπερασάκηδες των Αθηνών.
αρχίες μας ιερείς, οι οποίοι εργάζονται και κοπιάζουν υπέρ του έθνους μας. Ναι, λοιπόν δεν είναι ιερείς οι οποίοι επάνω στα ποδήλατα τρέχουν δεξιά και αριστερά για τα τριάκοντα αργύρια. Είναι ιερείς θυσίας και η επαρχία μας είναι να παρουσιάσει πολλούς τους ιερείς. Λοιπόν τι λέγω, υπάρχουν φλογεροί μέσα, δεν είναι τίποτα για μας. Μέσα σε δευτερόλεπτα να παρουσιαστούν, κανάριδες δεν απέθαναν. Κανάριδες δεν απέθαναν στη φυλή μας. Κι όμως ο Κανάρης έβαλε φωτιά και έκαψε την ανομάδα των Τούρκων στο 21 και φώτισε το Αιγαίο Πέλαγος και τον κόσμο όλο. Μπορούμε να βάλουμε φωτιά και να κάψουμε εδώ το βρένικο της ερημόσεως. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε φωτιά και να το κάψουμε και να μην μείνει τίποτα και να γίνει στάχτη. Στάχτη θα γίνει. Αλλά δεν το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε? Το δήλωσα από πρώτα. Δεν το κάνουμε επί δηλίας, εκ φόβου. Δεν το κάνουμε. Όχι. Δεν είμαστε δηλοί. Είμαστε γεράοι και υψηλοί το πρόνοιμα. Δεν το κάνουμε γιατί λυπούμεθα την πατρίδα μας να μην εκτεθεί. Εκτεθεί στα όματα των ξένων ότι εδώ είναι κανίβαλοι. Δεν είμαστε κανίβαλοι. Είμαστε Έλληνες και διαμαρτυρόμεθα εντονότατα. Είστε προστάμε λίγο στα κάτω. Στην τωρινά μας η μικρά μας το βάζει και μια ιστορία. Ιστορία. Είπε το όχι η Φλόρινά μας μαζί με την Ελλάδα. Το είπε στο μαύρο φασισμό. Το είπε το όχι η Βροντερά στον κόκκινο φασισμό. Εάν τα παιδιά της Ελλάδος δεν θυσιάζονται στα ψηλά βουνά, διότι όπως είπα κι άλλοτε, εγώ ζω κομμουνιστικών τρόπων. Ελάτε να εξετάστε στη Μητροπολή μου. Ένα μικρό μισθό παίρνω, ελάτε να ερευνήσετε, ερωτήστε τον έφορο. Κρατώ λίγα αργύρια για τη συντηρησή μου και όλα για την πατρίδα. Όλα για τα γεροκομεία, όλα για τα αυτά. Εγνώρισα εγώ στα ψηλά βουνά ιδεολόγους κομμουνιστάς, το ομολογώ, το ξηρίτο, οι οποίοι έπαιζαν, εγωνίζονται και αυτοί για την ιδεολογία. Και σέβομαι πάντα ιδεολόγων ο οποίος αγωνίζεται. Αλλά τώρα οι κομμουνιστές, οι σημερινοί κομμουνιστές, οι οποίοι δημιουργούν ένα νέο κόμμα στο συναπισμό. Αυτοί οι νεότεροι κομμουνιστές δεν είναι πλέον κομμουνιστές που γνωρίσαμε εμείς στα ψηλά βουνά. Είναι κάτι άλλο. Όπως το είπατε, παραλαμβάνουν. Είναι ευτυχώς ή δυστυχώς. Είναι κομμουνιστές με ρώσικο κεφάλι και κοιλιά αμερικάνικα. Λοιπόν, συνεπώς προς όλους τους αγαπούμε και αυτούς. Και συνεπώς τι υπολείπεται να κάνουμε. Το όχι θα το πει η Φλόρινα. Συγκινούμε. Δεν θα πιστέψετε τι κάθε βράδυ κλαίω. Όταν σκεφτώ 500 παλικάρια από όλη την Ελλάδα, τα οποία εμείς διδάξαμε στα ψηλά βουνά, ότι αγωνιζόμεθα όχι υπέρ τα καπιτάλια, δεν εργαζόμεθα ούτε για τους Αμερικάνους, ούτε για τους Ρώσους, για την αιωνία μας πατρίδα. Και πάνω στα ψηλά βουνά σκοτωθήκαμε και είναι το μεγαλύτερο νεκροταφείο, στρατιωτικό νεκροταφείο. 500 νεκροί έχουν πέσει υπέρ επίσης και πατρίδα. Θα ήθελα να μην νικήσουν τότε, να νικήσουν οι άλλοι. Και η Ελλάδα θα ήταν ευερχόντζας και Βουλγαρία και Σερβία, αλλά σε έχουν δόξα και αιωνία η μνήμη των ηρώων εκείνων. Αυτοί λοιπόν μας φωνάζουν από τους τάφους των όχι στον κόκκινο φασισμό, όχι στον μαύρο φασισμό, όχι σε οδήποτε, όχι στους βαρβάρους, οι οποίοι θα μετασλόχαστον. Τώρα λέμε και όχι στους νεοβαρβάρους και νεοβάρβαροι. Είναι ο Αγγελόπουλος και εσία, οι πράκτορες αυτοί του Παλαιστινίου Αιώτου. Αυτοί δεν έρχονται πλέον με τα όπλα. Αυτοί έρχονται τώρα όχι με τα όπλα και με τα αεροπλάνα και με τα τάγκς. Έρχονται πλέον κατά άλλων τρόπων. Έρχονται με τα σγραφίδες των, με τα θεατρά του, με τα σινεμάνα, να κάνουν πλήση εγκεφάλου μέσα στις κεφαλές των Ελλήνων. Δεν το επιτρέψαμε, θα διαμαρτυρηθούμε και η φωνή μας θα φτάσει μέχρι τα άστρα. Ταύτα είχα να είπω, αγαπητοί μου χριστιανοί, που είστε και βλέπω ότι συγκεντρώθηκε πενταπλάσιοι από τη Λαμπρή, που έρχονται εδώ όλοι οι Φλωρινιώτες και ορτάζομαι την ένδοξη ανάσταση του Κυρίου μας. Θα ήθελα να κάνω συλλαλητήριο, να βγούμε προς τα έξω, να διασκήσω με τον Εσταυρωμένο και με τον Ιούδα να έχουμε μπροστά τον Ιούδα με τα τριάκοντα αρχηρία. Σας παρακαλώ τα παιδιά που τον κρατάτε να τον περιφέρετε, να τον δουν όλοι. Γυρίστε δεξιά, αριστερά, όπιστε, έμπροστε, να δείτε ότι αυτό σε τα τριάκοντα αργύρια προτίμησε να διαπομπεύσει την αιωνία μας πατρίδα. Ταύτα λοιπόν και γι' αυτό λέγω, βαπτίζεται μέσα στην κολυβήθρα, την καλλιτεχνική κολυβήθρα των Κουλτουριάριδων. Των Κουλτουριάριδων βαπτίστηκε και βγήκε από Αγγελόπουλος, βγήκε Διαβολόπουλος.